Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έβγαλε ήλιο επιτέλους μετά. Βασικά είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που έχει ήλιο και αχ, τι ωραία που είναι ρε παιδί μου, σου ανοίγει η ψυχή, πραγματικά. Έχεις διάθεση να κάνεις τα πάντα νομίζω όταν έχει ήλιο. Άνοιξη ρε φίλε, άνοιξη. Λατρεύω την άνοιξη. Ευτυχώς δεν έχω αλλεργίες, οπότε good, I'm good. Και ήρθα με ένα θέμα έτσι πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να το ξέρετε όλοι, γιατί πραγματικά κάποιες φορές ξοδεύουμε λεφτά και μετά συνειδητοποιούμε ότι ίσως θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει και φθηνότερα. Λοιπόν, ήρθα εδώ λοιπόν σήμερα για να μιλήσουμε για το AliExpress. Γενικά εγώ ψωνίζω περίπου 5 χρόνια από το AliExpress, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά είμαι τόσο, μα τόσο ευχαριστημένη με ό,τι και αν έχω παραγγείλει. Σχεδόν τα περισσότερα μου έρχονται πολύ normal και πολύ όμορφα και δεν έχω κανένα παράπονο. Θα μοιραστώ μαζί σας ότι έχω αυτό το υπέροχο μαξιλαράκι αυτή τη στιγμή στην αγκαλιά μου. Έτσι, γιατί ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το οποίο το είχα πάρει πριν κλείσουν όλα αυτά, από το Jumbo, και μπορείτε να το βρείτε κι εσείς. Τα έργα μου από πίσω, εγώ τα έκανα αυτά. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι έχω ψωνίσει εγώ μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια γενικά. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και περισσότερο το πότε ξέρω. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε με τη μαμά μου να ψωνίζουμε από το AliExpress, έτσι δοκιμαστικά. Παίρναμε κάτι τζιτζιλιμίτζιλι να δούμε αν θα έρθουνε. Και όντως ξαφνικά είδαμε ότι έρχονται όλα και ότι είναι πολύ ok. Και γιατί όχι, και πλέον είμαστε gold member. Μετά από τόσο ψώνια πλέον. Ωραία, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας και να σας πω κάποια πράγματα που εγώ αγόρασα και θα σας τα πρότεινα και κάποια πράγματα που, εντάξει, okay, τα αγόρασα αλλά δεν είμαι και full ευχαριστημένη. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που είναι πολύ in fashion τώρα και είναι αυτό εδώ το μπουφάν που σίγουρα το έχετε δει σίγουρα σε πολλά site ελληνικά. Είναι ένα αυτό το τζιν που φάνε με τα μανίκια, τα φλάφι, έτσι. Θα το φορέσω κιόλας για να δείτε πόσο ωραία κάθεται πάνω μου, γιατί εγώ το λάτρεψα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τέλειο, πραγματικά το αγαπώ αυτό το μπουφάν. Περίμενα πώς και πώς να έρθει και ψάχνοντας έτσι με μια φίλη μου, συνειδητοποίησαμε πόσο ακριβά το πουλάνε στην Ελλάδα και έκανε 180 ευρώ στην αρχή όταν το είχαν πρωτοβγάλει αυτό το μπουφάν και ξαφνικά άρχισε να μειώνεται η τιμή και το πιο χαμηλό που έχω βρει μέχρι στιγμής είναι 80. Μόνο που εγώ το πήρα από το AliExpress, οπότε εγώ το πήρα 40 ευρώ μόνο. Μόνο 40 ευρώ. Μη σας πω 40 δολάρια ήταν. Τέλος πάντων, θα σας βάλω εννοείται το link από κάτω. Κάνει περίπου 1,5 μήνα να έρθει. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά αποσπώνται και μπορεί να μείνει μετά σαν τζιν μπουφάν για την άνοιξη. Είναι εξαιρετικό, πραγματικά. Και εγώ σκέφτηκα μετά αυτά να τα βάλω και σε παλτό το χειμώνα, το φθινόπωρο και αυτά. Και θα είναι τέλειο το παλτό. Θα είναι έτσι πολύ μοναδικό. Πάμε να συνεχίσουμε με κάτι πιο καλοκαιρινό και μπαίνω στο θέμα που είναι τα μαγιό. Πραγματικά κάθε καλοκαίρι, από τότε που έμαθα το AliExpress, περίπου 1,5 μήνα πριν παραγγέλνω μαγιό για να είμαι σίγουρη ότι θα τα έχω το καλοκαίρι. Και ξεκινώντας θα σας δείξω το πρώτο μαγιό που είχα πάρει από το AliExpress, το οποίο όχι απλά φορέθηκε, έλειωσε, δεν πειράζει. Είναι αυτό, είναι έτσι ονόσωμο, το οποίο έχει έτσι side boob, από πίσω έχει ανοιχτή πλάτη, αλλά πλέον παιδιά έχει γίνει διάφανο από τη φορεσιά και δεν το φοράω πλέον, αλλά έχει κάνει θράφηση αυτό το μαγιό, δεν το πετάω, το αγαπώ πάρα πολύ, πραγματικά δεν μπορώ να το αποχωριστώ και λέω, δεν το πετάω, δεν το πετάω. Πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο μαγιό που αγόρασα μετά από αυτό, το οποίο ήταν αυτό το από κάτω του και αυτό το υπέροχο το από πάνω του. Κάθε φορά που το φοράω, με σταματάνε στην παραλία και μου λένε από πού πήρες το μαγιό σου και το πήρα μόλις 6 δολάρια. Το επόμενο μαγιό που αγόρασα δεν το έχω φορέσει ποτέ, παιδιά, και το έχω σίγουρα 3 χρόνια. Σίγουρα. Το πήρε η πνευματική μου αδερφή, της το είχα πάρει εγώ τέλος πάντων σε κόκκινο και είπα, γιατί δεν το παίρνω κι εγώ σε ένα μπες χακί. Και το πήρα. Είναι αυτό εδώ, είναι εξαιρετικό. Έχει τέλεια ποιότητα, τέλεια. Έχει cups, έχει τέλειες ραφές, δεν φαίνεται τίποτα. Είναι τέλειο. Αλλά. Έχει ένα αλλά όλη η ιστορία. Το αλλά είναι ότι είναι μπεζ. Και πραγματικά δεν ξέρω, γιατί πάντα όταν μαυρίζεις θα φαίνομαι σε γυμνή ρε φίλε και δεν θέλω να το βάλω πραγματικά. Τέλος πάντων,
Πάμε στο επόμενο. Το ακριβώς επόμενο μαγιό το έχω δει σε ελληνικό site για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι αυτό εδώ. Θα το φορέσω έτσι και πάνω για να το δείτε. Είναι τέλειο, στέκεται τέλεια και ειδικά το κάτω είναι υπερτέλειο. Υπερτέλειο. Το μόνο κακό που έχει είναι ότι μετά από 2 χρόνια, εντάξει, τα έβγαλε τα λεφτά του γιατί έκανε και 6 δολάρια κι αυτό, ξεθόριασε το πάνω. Το κάτω έμεινε ανέγγιχτο, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά το συστήναν επιφύλακτα. Σε ελληνικό γνωστό site το βρήκα, νομίζω 22, όπως σας είπα, ναι, 22 ευρώ και έπαθα σοκ και λέω γιατί ρε φίλε, το ίδιο ακριβώς μαγιό, έξαλλη. Ένα ακόμα μαγιό που παρήγγειλα πέρσι δεν ήταν ακριβώς έτσι, το μετέτρεψα λίγο, είναι αυτό το καλλινοκάναλο μαγιό, είναι έτσι, κανονικά εδώ είχε φαρμπαλάδες και τέτοια, τα έβγαλα εγώ αυτά, απλά δεν μου άρεσε και πάρα πολύ γενικά σαν μαγιό, οπότε δεν νομίζω ότι θα το φορέσω και το από κάτω του είναι πολύ βρακή ρε παιδί μου, πολύ τεράστιο και πολύ ψηλό και no, δεν σας το συστήνω αυτό το συγκεκριμένο μαγιό, πολύ μεγάλο πολύ, πολύ κακό μαγιό, πολύ κακό μαγιό, όχι. Συνεχίζω με κάτι που πραγματικά με έσωσε, είναι αυτό εδώ το τριγωνικό πραγματάκι, το οποίο είναι για να βάζεις τις παλέτες σου, έτσι, και στέκονται υπέροχα, συμμαζεμένα, είναι πολύ όμορφο, πολύ decoration, και το πήρα 12 δολάρια νομίζω. Θα σας τα βάλω όλα από κάτω, εννοείται. Θα συνεχίσω με την παλέτα που έπιασα στα χέρια μου, η οποία είναι από Beauty Glaze. Λοιπόν, Glazed, αυτή η εταιρεία είναι μία από τις εταιρείες του AliExpress που πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ στα καλλυντικά. Γενικά δεν προτείνω να παίρνετε καλλυντικά από τέτοια site, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν έχουν περάσει. Είναι cruelty free, έχει και το σηματάκι, αλλά έχει απίστευτη απόδοση. Αυτή, αν καταλάβατε, είναι η αντιγραφή της Morphe της παλέτας με την Jaclyn Hill που είχε κάνει συνεργασία. Παιδιά, έχει απίστευτη απόδοση. Θα σας κάνω λίγο swatch για να το δείτε. Γιατί πραγματικά αξίζει. Δείτε εδώ απόδοση. Δείτε εδώ απόδοση. Δηλαδή, εγώ ερωτεύτηκα αυτή την παλέτα όταν την πήρα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν την αλλάζω και ούτε καν χρειάστηκε ποτέ να πάρω τη Jaclyn Hill και μου βγήκε μόνο 12 δολάρια. Μπορεί και λιγότερο, παιδιά. Μπορεί και λιγότερο. Να συνεχίσω με αυτό εδώ. Το οποίο τι είναι αυτό? Είναι για να καθαρίζεις τα πινέλα σου. Λοιπόν, κουμπώνεις αυτό εδώ, βάζεις μπαταρίες μέσα σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βρω ακριβώς το ίδιο γιατί δεν υπάρχει, το έψαξα πριν κάνω το βίντεο. Και παίρνεις ένα πινέλο που να χωράει εκεί μέσα, το βάζεις έτσι, βάζεις μέσα σαπουνάκι και κάνεις αυτό το πράγμα και μετά το κάνεις προς τα πάνω και στεγνώνει. Αυτό εδώ είναι το μαγικό πραγματάκι. Λοιπόν, γενικά δεν το πολύ χρησιμοποιώ γιατί είναι λίγο βαρετό, γιατί κάνεις ένα-ένα τα πινέλα. Αλλά παρόλα αυτά, αν χρειάζομαι οπωσδήποτε να στεγνώσω τα πινέλα μου για κάποιο μακιγιάζ που έχω, εννοείται το χρησιμοποιώ και στεγνώνουν αμέσως. Δηλαδή, μόλις τα βγάζεις, είναι στεγνά τα πινέλα σου. Είναι άψογο, άψογο. Θα σας βάλω ένα παρόμοιο που έχω βρει από κάτω. Γενικά, εγώ δεν προτιμώ πινέλα που δεν είναι φυσική τρίχα και γι' αυτό γενικά τα ψάχνω πάρα πολύ. Μου αρέσει γενικά να τα αγγίζω. Αλλά παρόλα αυτά, όταν είχα ξεκινήσει σαν make-up artist, ξεκίνησα και αγόρασα κάποια πινέλα από το AliExpress. Θα σας βάλω σίγουρα αυτά που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, που είναι αυτά εδώ, που πραγματικά έχουν υπέροχη τρίχα και φαίνεται νομίζω και στην κάμερα, δηλαδή είναι άψογη η τρίχα τους, άψογη. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι φυσική η τρίχα, που φαίνεται σαν φυσική η τρίχα και έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πάρα πολύ ωραία πινέλα, εννοείται να τα πάρετε, σας τα συστήνω επιφύλακτα. Επίσης πολύ όμορφα πινέλα είναι αυτά εδώ πέρα, αλλά τελευταία, επειδή γενικά τα πλένω εγώ το πινέλο μου με πολύ ζεστό νερό, άρχισα να ξεκολλάνε και μου φεύγουν οι τρίχες, οπότε δεν τα συστήνω, όχι καλύτερα, όχι. Επίσης πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ωραία πινέλα είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία συνδυάζονται με αυτά που ήταν σε travel size έτσι. Είναι πολύ ωραία, πολύ βολικά η αλήθεια είναι και γιατί όχι, αντί να πάρεις τα μεγάλα σου πινέλα και έχουν πάρα πολύ ωραία blending, πάρα πολύ και αυτά μοιάζουν έτσι σαν φυσική η τρίχα τους. Πάρα πολύ όμορφα πινέλα, πολύ βολικά. Κάτι που θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην καθημερινότητά σας, γενικά, ειδικά αν είστε make-up artist, αλλά γενικά εγώ θα πρότεινα να το πάρει ο καθένας μας, είναι αυτές εδώ οι παλέτες, οι οποίες βοηθούν στο να παίρνουμε, ήτανε μέσα μαζί με αυτό,
λίγο βρώμικο το έχω. Ήταν μέσα μαζί με αυτό, έτσι. Είναι σπάτουλα για να μπορούμε να παίρνουμε τα υλικά μας. Καλό είναι να μην τα βάζουμε επιτόπου πάνω στο πρόσωπό μας, γιατί τα μολύνουμε. Και καλό είναι γενικά ακόμη και τις κρέμες μας να τις παίρνουμε με κάτι σαν σπάτουλα. Αυτά εδώ πέρα πήγαιναν σε τάκι και βγαίνανε 4 ευρώ. Τόσο. Ήταν πάρα πολύ οικονομικά και μου άρεσαν πάρα πολύ και είναι ανοξείδωτα. Μία ακόμα εταιρεία που πήρα κάτι πράγματα είναι η G Cosmetics. Δεν μου άρεσαν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Δεν έχουν ωραία κολώδη ουσία. Δεν θα σας τη συστήνα. Όχι. Ωραία θα σας σκεπασία παρόλα αυτά. Κάτι ακόμα που ψώνισα φέτος από το AliExpress είναι αυτό εδώ το gimbal, το οποίο, παιδιά, πραγματικά στην αρχή νόμιζα ότι δεν δουλεύει. Εν τέλει μπήκα μέσα στο YouTube, έψαξα πάρα πολύ και συνειδητοποίησα ότι δουλεύει, αλλά εγώ έκανα κάτι λάθος και με βοήθησε πάρα πολύ στο vlog του Λονδίνου, γιατί δεν κουνιότανε. Αν παρατηρήσετε την κάμερα στο vlog του Λονδίνου, είναι άψογη, δηλαδή δεν κουνιέται ούτε πάνω ούτε κάτω. Εντάξει, σε κάποια σημεία μπορεί να το τραβήξαμε με το χέρι και οπότε ναι, έχει κάποια fallout, θα πω, αλλά γενικά πάρα πολύ ωραίο το gimbal και το πήρα 40, ενώ εδώ πέρα το πουλούσαν σε ελληνικά site 140-150. Αυτό το 40 μου έχει βγει πένα. Κάτι ακόμα που ψώνισα ως εξυπνάδα εγώ από το AliExpress είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ τώρα θα μου πεις εσύ τι είναι. Είναι καθρέφτης. Εγώ, επειδή παίρνω συνήθως στα ταξίδια μου μεγάλες παλέτες, όπως είναι αυτή εδώ του James Charles, και δεν παίρνω μαζί μου και καθρέφτη, είπα θα πάρω καθρέφτες τέτοιους και θα τους κολλήσω πάνω στους παλέτες μου. Έξυπνα σκέφτηκα. Αλλά δείτε πως ήρθαν αυτοί οι καθρέφτες. Tragic. Μόνο καθρέφτης δεν είναι αυτό. Οπότε αν θες να παραγγείλεις κι εσύ κάτι τέτοιο, μην το παραγγείλεις από εκεί τουλάχιστον. Όταν ξεκίνησα να κάνω βλεφαρίδες, γιατί ξέρω και να κάνω και βλεφαρίδες τουφάκια, πήρα αυτά εδώ πέρα, τα οποία βοηθούν τελικά και στο μακιγιάζ. Είναι αυτά εδώ. Γιατί όταν θες να κάνεις μια πελάτησα, ποτέ δεν θα βουτάς τη μάσκαρα και θα τη βάζεις απευθείας στο στομάτι. Είναι αντιεπαγγελματικό και λάθος, γιατί μπορεί εσύ να έχεις μια επιπυφυκίτιδα και να την κολλήσεις ή μπορεί να έχει κάποιος πελάτης άλλος και αυτά. Οπότε παίρνεις, βουτάς και τσακ 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 βάφεις τα βλέφαρα της πελάτησας. Οπότε είσαι GG, καθαρός. Και αυτά, όλο το πακετάκι ήταν 100 νομίζω μέσα. Τα είχα πάρει πάρα πολύ οικονομικά. Κάτι ακόμα που ίσως σας ενδιαφέρει που έχω πάρει πριν περίπου 2,5 χρόνια νομίζω, 2 βασικά, που είχα γενέθλια, η κολλητή μου είχε πάρει τη Fuji, τη film, την κάμερα, η οποία είναι αυτή εδώ. Την ξέρετε σίγουρα που εκτυπώνει τις φωτογραφίες. Είναι τέλεια, άμα δεν την ξέρετε να την πάρετε, να ξέρετε, βγαίνουν τέλειες φωτογραφίες υπέροχες. Δεν είναι πολύ μεγάλες, είναι περίπου σε αυτό το μέγεθος, έτσι. Και εγώ ήθελα να αγοράσω μια θήκη για να έχω για αυτή την κάμερα και έτσι αποφάσισα να πάρω αυτήν, η οποία έχει εκεί για να την κρεμάσω στο λαιμό και είχε μέσα και αυτά, τα οποία είναι σαν φίλτρα, σαν εφέ, γιατί αυτή η κάμερα δεν έχει εφέ, για να βγαίνει άλλο χρώμα. Είχε αυτά για να βάζεις τις φωτογραφίες σε κορνιζούλες και διάφορα άλλα τέτοια για να τα στολίσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα και είπα θα τα παραγγείλω και όλα αυτά μαζί κάνανε γύρω στα 10 ευρώ και ήταν πάρα πολύ οικονομικά για όλα αυτά που είχε μέσα και μου βγήκε άψογη. Όποιος τη βλέπει λέει τι τέλεια, γιατί είναι πολύ βιντεζιάρικη αντικειμενικά έτσι όπως είναι. Κάτι ακόμα που έχω πάρει από το AliExpress και κάποιοι με ρωτάτε από που τα πήρα είναι οι περούκες, παιδιά. Θα σας βάλω αντίστοιχες φωτογραφίες με την κάθε περούκα, τώρα δεν θα τη φορέσω. Οι οποίες είναι πάρα πολύ οικονομικές οι περούκες, αν ψάχνετε δηλαδή έτσι για κάτι, για ένα μακιγιάζ, για κάτι που θέλετε να την πάρετε και σκεφτείτε ότι έχει ακόμη και την ρίζα, δηλαδή εδώ φαίνεται σαν δέρμα. Είναι πολύ ποιοτικές, πάρα πολύ ποιοτικές, δεν γυαλίζουν πάρα πολύ. Αυτό είναι που μου αρέσει εμένα. Και μέσα έχει και αυτό που το βάζεις στο κεφάλι για να μην πετάνε τα μαλλιά δεξιά και αριστερά και είναι πάρα πολύ βολικό, πραγματικά. Την έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές αυτή την περούκα. Πάντα ήθελα να βάψω ροζ στα μαλλιά μου και ήταν ένας λόγος που πήρα αυτή την περούκα, γιατί εντάξει, καταστρέφονται πάρα πολύ τα μαλλιά όταν τα ξανθαίνεις και μετά πρέπει να θες να τα βάψεις σε ένα χρώμα. Επίσης είχα πάρει αυτή τη σεξο περούκα εδώ πέρα, πολύ σεξι είναι αυτή η περούκα. Επίσης έχει έτσι δέρμα πάνω, για να ντυθώ Βασίλισσα του Χιονιού.
θράφηση, πραγματικά, αυτή η περούκα θράφηση και δεν έχει πάθει τίποτα, τίποτα. Την έχω φορέσει εγώ, την έχει φορέσει μια φίλη μου. Δηλαδή πραγματικά είναι εξαιρετική και ούτε γυαλίζει ούτε τίποτα. Επίσης γκριν θα μου άρεσε πάρα πολύ να βάφω τα μαλλιά μου, αλλά πάλι το ίδιο, δεν θέλω να τα κάψω. Οπότε συμβιβάζομαι με τις περούκες. Αυτές έχω πάρει. Τα ήταν μέχρι τώρα τα ψώνια μου. Κάτι μικροπράγματα. Α, έχω πάρει και το ring light που βγάζω τώρα το βίντεο. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Γενικά, δεν θα σας σύστηνα να το πάρετε αυτό το ring light από το AliExpress. Καλύτερα να το αγοράσετε από κάπου που πουλάνε γενικά τα ring light, ας πούμε. Κάποια site, ας πούμε, που σίγουρα μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα. Γιατί εμένα μου ήρθε μία φορά, πλήρωσα τελωνίο, ενώ έκανε 40 ευρώ γενικά. Ήταν πολύ οικονομικό σαν ring light. Γιατί τότε, όταν εγώ το πήρα πριν 3 χρόνια περίπου, όλα τα ring light ήταν περίπου στα 100 κάτι ευρώ εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ το πήρα 40, 30. Είχα πληρώσει όμως 30 ευρώ νομίζω και τελωνίο. Δεν ξέρω από πού ήρθε και πλήρωσε το τελωνίο. Συνήθως δεν πληρώνω τίποτα στο AliExpress, ούτε μεταφορικά, ούτε τελωνίο, ούτε τίποτα. Απλά μάλλον επειδή ήταν και μεγάλο σαν πακέτο. Επίσης ήρθε σπασμένη λάμπα. Τους έστειλα μήνυμα τέτοια από εδώ από εκεί. Τουλάχιστον γλιτώσαμε τα λεφτά του ring light, ευτυχώς. Πληρώσαμε μόνο το τελωνίο. Απλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να μπει σε όλο αυτό τον κόπο. Και εν τέλει κάναμε μια δικιά μας πατέντα, βάλαμε λεντοτενία μέσα και έτσι το φτιάξαμε το ring light. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ πως αξίζει να μπει σε ένα τέτοιο κόπο. Καλύτερα πάρ' το από κάπου που θα το βρεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, να σου έρθει normal. Αν αναρωτιέσαι που θα βρεις αυτό το μακιγιάζ, το έχω κάνει στο TikTok, το έχω ανεβάσει ένα έτσι fast forward βίντεο. Το έχω σκοτώσει το TikTok αυτές τις μέρες, πραγματικά, επειδή βαριόμαστε. Και θα το βρεις σίγουρα εκεί πέρα, έχω κάνει έτσι ένα μικρό tutorial. Αυτά με λίγα λόγια. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε πατήστε like από κάτω και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!